είναι πάρα πολύ το χιόνι στο Καρπενήσι, χιονίζει από τα μεσάνυχτα και θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα. Τολμήσαμε να κάνουμε σκι στο Καρπενήσι, μέσα στην πλατεία, με τον φίλο μου τον Κώστα τον Κεφαλά, και σας χαρίζουμε το βίντεο για να πάρετε μια γεύση τι ακριβώς γίνεται στην πόλη του Καρπενησίου. Λοιπόν, βγάζουμε τα σκι, θα δημιουργήσουμε μία αυτοσχέδια πίστα και θα κάνουμε σκι στην πλατεία. Μεταδίδουμε απευθείας το χιόνι που πέφτει στο Καρπενήσι. Πιστεύω να γνωρίζετε το χώρο, είναι ο χώρος πάνω από την πλατεία. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να σας δείξουμε λίγο σκι σε αυτοσχέδια πίστα στο παλιό κτέλ. Όλα έτοιμα. Ο Κώστας ο Κεφαλάς ανεβαίνει στο παλιό κτέλ να κάνει ένα κατέβασμα με τα σκι, να τον αποθανατήσουμε. Πολύ το χιόνι. Είναι πολύ το χιόνι όπως βλέπετε. Και τα 4x4, τα full extreme αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα στο χιόνι. Γιατί να το πούμε, ο Μάκο αυτά το χιόνι και ο Πάγος δεν θέλει μαγκές. Θέλει πύρα, τετρακίνηση, αλλά πρώτα απ' όλα πύρα. Άντε να ευλογήσουμε και τα γένια μας, την οποία προφανώς διαθέτουμε, έτσι. Ακούει τα λεγόμενά μου ο Κώστας ο Κεφαλάς και γελάει. Κωστάκι, ετοιμάσου εσύ να κάνουμε λίγο σκι. Να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μισό εδώ πέρα όταν χιονίσει. Μέχρι αυτοσχέδια πίστα. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Κώστας ο Κεφαλάς. Στην αυτοσχέδια πίστα, μέχρι σκι θα κάνουμε σήμερα εδώ πέρα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Σκι στην πλατεία Καρπενησίου.